Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, χαρούμενο, γεμάτο ευχές, παιχνίδια, κατασκευές, διαγωνισμούς και δώρα, πραγματοποιήθηκε από τον Αρκτούρο από τις 5 έως τις 14 Δεκεμβρίου, συστοά Hirst του πολυκαταστήματος Notos Gallery στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τη συνεργασία του παιδαγωγικού τμήματος του ΙΕΞΙΝΗ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού και υλοποιείται δωρεάν για τις σχολικές τάξεις. Εδώ λοιπόν, με αφορμή την έναρξη κάποιων πολιτηρίων του Αρκτούρου στα Notos Galleries, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού, με θέμα την αρκούδα, το δάσος και τα άγρια ζώα εν ώψη των Χριστουγέννων. Ξεκινήσατε από 5 Δεκεμβρίου, όπως είπαμε και πριν, και θα τελειώσετε 14. Τι προσπαθείτε να μάθετε στα παιδιά μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις? Προσπαθούμε να μεταφέρουμε το γενικότερο μήνυμα του Αρκτούρου, να προστατεύουμε την άγρια ζωή, ιδιαίτερα τα άγρια ζώα τα οποία κινδυνεύουν με εξαφάνιση, όπως είναι η αρκούδα και ο λύκος, και φυσικά το σπίτι των άγριων ζώων, το δάσος, το οποίο είναι και το δικό μας το σπίτι, που αν δεν μπορεί να επιβιώσει, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα και για τους ανθρώπους. Πόσα χρόνια μετράει η οργάνωσή σας? Όπως θα ακούσατε ίσως και πριν, τα παιδιά τραγουδάνε χρόνια πολλά στον Αρκτούρο, γιατί το 2012 κλείνουμε ακριβώς 20 χρόνια δράσης. Τους μαθητές και τις μαθήτριες θα υποδέχονται ζωηρές και χαρούμενες αρκούδες που θα τους ξαναγούν στο χώρο, θα τους διηγούνται την ιστορία του Αρκτούρου και μαζί με τα παιδιά θα δημιουργούν πρωτότυπα χριστουγεννιάτικα στολίδια και κάρτες. Εμείς είμαστε σε ραντεύμα του είμαστε πολύ χαρούμενες. Μέσα στο όλο πρόγραμμα που έχουμε κάνει δημιούργησε και αρκούδα. Διασκεδάζουμε τα παιδιά, κάνουμε παραμύθια, διαβάζουμε την παρουσίαση και τις τεχνίες. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχει συγκεράσει πολύ με την παραμύθια και είναι πολύ ωραία ευκαιρία για όλες τις εμπειρίες. Εσύ παίζεις με τα παιδιά, πώς σε βλέπουν έτσι? Μερικά τρομάζουν βέβαια, αλλά δεν ξέρω. Γενικά είναι πολύ χαρούμενα και μεγάλοι άνθρωποι που έχουν τα παιδιά. Τι κάνετε σήμερα? Σήμερα έρχονται σχολεία, είτε κάνουμε εργαστήρια, στα οποία κάνουμε είτε στολιδάκι που μπορούν να το βάλουν στο δέντρο τους, είτε κάνουμε μια καρτούλα και μετά περνάνε με μια αρκουδίτσα εδώ δίπλα μας και κάνουν το παραμυθάκι, την παρουσίαση για τον Αρκτούρο. Τα παιδιά πώς το βλέπουν όλο αυτό? Χαίρονται πάρα πολύ, ειδικά με τις αρκούδες ξετρελαίνονται. Με τα στολιδάκια χαίρονται πολύ και θέλουν και άλλο, δεν έχουμε πολύ χρόνο και είναι πολύ χαρούμενο όλοι. Όλο αυτό που διοργανώνει το ΙΕΞΙΝΗ, τη συνεργασία αυτή με αυτό, πώς σου φαίνεται? Μου φαίνεται, για μας που είμαστε με σχολική αγωγή, παίρνουμε πάρα πολλά. Το ότι είμαστε με παιδιά είναι το καλύτερο για μας, γιατί παίρνουμε εμπειρίες και πιστεύω θα είναι καλό για το μέλλον μας. Πείτε μου, παιδιά, εδώ πέρα πώς περάσατε, τι κάνατε και ήταν όλα καλά? Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Μας άρεσε. Πιστεύω ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Εσύ? Και εγώ μια από τα ίδια. Κάναμε κατασκευές, μάθαμε πολλά πράγματα και δουλέψαμε ομαδικά. Με τον Αρκούδο εδώ τι είπατε? Σας έκανε πολλές αγκαλίτσες? Ναι, πάρα πολλές. Είναι γενικά αγκαλίτσας. Εσένα πώς σε λένε? Μαρία. Τι κάνατε εσύ? Δουλέψαμε ομαδικά, ήταν πολύ ωραία και μάθαμε καινούργια πράγματα για τον Αρκτούρο. Πέρασες ωραία? Ναι, πάρα πολύ. Εσένα πώς σε λένε? Με λένε Βίκη. Πώς πέρασες σήμερα? Ήταν πάρα πολύ ωραία, φτιάξαμε πολύ ωραίες καρτούλες, μας έδωσαν πολλά ωραία δώρα. Ζωγραφίσατε? Ναι, αυτές εδώ τις καρτούλες. Για δείξτε το. Μπράβο. Για μας ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή η εκδήλωση του Αρκτούρου, να βγάλουμε τα παιδιά έξω από την τάξη, για να μπορέσουν λίγο να δουν και τα μαγαζιά έτσι όπως είναι στολισμένα, αλλά και κυρίως μιλάμε να έρθουν εδώ να ασχοληθούν με project τα οποία έχουν δουλέψει στο σχολείο, για τα ζώα που εξαφανίζονται στην Ελλάδα. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να το διασκεδάσουν και από ό,τι είδα το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να ξαναγίνονται τέτοια πράγματα στη Θεσσαλονίκη για τα παιδιά κυρίως. Τέτοιες εκδηλώσεις είναι πάρα πολύ χρήσιμες και για εμάς τους εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως για τα παιδιά. Για να ξεφεύγουν, λέω, από την τάξη να, για να μην έχουμε τη στήρα γνώση μόνο του σχολείου, αλλά να βλέπουν και εικόνες και πράγματα έξω από το σχολείο. Μέσα από τα παιδιά μας μαθαίνετε κι εσείς, δεν είναι αλήθεια αυτό? Δεν σταματάμε. Η γνώση ποτέ δεν σταματάει. Η γνώση πάντα συνεχίζεται, γι' αυτό υπάρχει και διαβίου μάθηση που λένε. Μαθαίνει συνεχώς. Πες μου το όνομά σου. Γρηγόρης. Γρηγόρη, πώς πέρασες σήμερα? Πάρα πολύ καλά και θα ήθελα να ξανάρθω. Τι κάνατε ακριβώς? Φτιάξαμε καρτούλες, μας έδωσαν δωράκια, φτιάξαμε ένα παζλ. Μη
μιλήσαμε για τον Αρκτούρο και είπαμε τι θα θέλουμε να κάνουμε για να σώσουμε την Άγρια Φύση. Μέναμε λέει Κωνσταντίνο. Μ' άρεσε πολύ που ήρθα εδώ. Μάθαμε πολλά πράγματα για τον Αρκτούρο, να τους προστατεύουμε. Φτιάξαμε κιόλας και καρτούλες με τον Αρκτούρο. Εσύ τι ζωγράφησες? Ένα αστέρι. Ένα αστέρι. Θέλω να μου πείτε ποια είναι η συνεργασία σας με το EXME μαζί και με τον Αρκτούρο. Πριν από λίγο καιρό ξεκινήσαμε μια συνεργασία με τα EXME πάρα πολύ σπουδαία, η οποία συνεχίζεται και σε αυτό εδώ το πρόγραμμα. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες σπουδάστρες από το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής που αφού πρώτα παρακολούθησαν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, στη συνέχεια είναι εδώ καθημερινά στο πλαίσιο της πρακτικής τους και υλοποιούν δραστηριότητες με τα μικρά παιδιά. Πέρα από αυτό, το τμήμα της γραφιστικής επιμελήθηκε γραφιστικά την υπέροχη παρουσίαση που κάνουν τα παιδιά με καρτέλες στους μαθητές. Το ίδιο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί από 16 Δεκεμβρίου σε Αθήνα και Πειραιά. Εκεί οι Αρθούροι θα περιμένουν τα παιδιά για μια ξενάγηση στα μονοπάτια της άγριας ζωής και πολλές αρκουδοαγκαλιές.